Κοίτα, θα μπορούσα να σου πω πολλά πριν παίξουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά ειδικά τώρα που παίξαμε, δηλαδή, δεν μπορώ να σου περιγράψω τη συγκίνηση πρώτα απ' όλα. Αλλά και ακόμα, δηλαδή, το χθεσινό το live, ας πούμε, το νιώθω θαρρής και ήμουν σε λίμπιντο, ήμουν σε κάποιο όνειρο, ξέρεις, σε κάποιο άλλο σύμπαν. Ήτανε κάτι άλλο, ας πούμε. Δηλαδή, για μένα το βίωσα τόσο αλλιώς. Εντάξει, δεν ξέρω, είναι δύσκολο να το νιώσουν, ας πούμε, και οι άλλοι. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, είναι, ας πούμε, σαν μπάντα από το Ελσίνκι, είναι τόσο πιο εύκολο να κάνεις live εκεί, έτσι. Και ο κόσμος γενικά πάει αβέρτα σε live. Εδώ είμαστε πολύ αφοσιωμένο κοινό. Δηλαδή, άμα πω ότι πάω σε live, σημαίνει ότι ξέρω τα πάντα για την μπάντα. Ξέρεις, έχουμε πολύ άλλη κουλτούρα. Έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Δηλαδή, το καλό είναι ότι ο κόσμος που θα έρθει είναι αφοσιωμένος. Κατάλαβες. Φιλανδία μπορεί να έχει κόσμο που θα σου πει: «Ε, έχει live απόψε. Δεν πάμε να δούμε τι παίζει». Ξέρεις, να βγω λίγο, να ξεσκάσω, ας πούμε. Κατάλαβες. Μπορεί να το. They can afford it, που λέμε. Ναι. Δεν μου έρχεται και στα ελληνικά. Οπότε, τι να σου πω, και αυτό που ζήσαμε χθες, και είμαι σίγουρος ότι το απόψινο θα είναι ακόμα πιο τρελό. Δεν μπορώ να σου δώσω αρκετά λόγια να σου το περιγράψω. Λέει. Περήφανος, περήφανος, πάρα πολύ. Θέλω να πιστέψω, και για να είμαι ειλικρινής δηλαδή, πιστεύω στο μεγαλύτερο βαθμό οφείλεται στη σταθερότητα που έχουμε ως συγκρότημα. Δηλαδή και όσον αφορά τη δισκογραφία, όσον αφορά και το κομμάτι της περιοδίας. Και πλέον δηλαδή έχουμε κάνει πάνω από 300 live νομίζω σαν καριέρα, τουλάχιστον. Γιατί θυμάμαι το 18 και 19 ήταν γύρω στα 100 την κάθε χρονιά, άρα 200. Και μετά πάμε 21, άντε πες, 22. Το 22, ας πούμε, πρέπει να ήταν άλλα 100. Οπότε τώρα έχουμε φτάσει σίγουρα στα 300 φεύγα live και είμαστε σταθεροί σε αυτό που κάνουμε δηλαδή. Και πιστεύω ο κόσμος το είδε όλο αυτό. Το πώς γίνεται, πού είναι κάθε βράδυ το ένα μετά το άλλο. Το τι κάνουμε, ας πούμε, έξω, και έτσι το θεωρώ εγώ. Και κατάλαβε ότι θα δει κάτι καλό απόψε. Έτσι το συλλαμβάνω. Και μπορώ να το περιγράψω κι αλλιώς. Ας πούμε, τώρα, άμα κάναμε αύριο τα live που κάναμε στην Ισπανία, στην αρχή του tour, θα είχαμε κοντά διπλάσιο κόσμο. Δηλαδή, παρακολούθησαν ειδικά αυτή την περιοδία το πώς πήγε ο κόσμος και ακολούθησαν πιστά. Έτσι το βλέπω εγώ. Προσωπικά για μένα, πέρα από τα δύο Μαδρίτης και Βαρκελόνης, αυτό που μας έκανε απίστευτη εντύπωση ήταν το Παρίσι. Που γενικά τους Γάλλους δεν τους είχαμε στο μυαλό μας σαν κάτι τρελό, αλλά όσες φορές παίξαμε Παρίσι, το κοινό ήταν ξέφρενο. Και μιλάμε τώρα για πράγματα να κάνουν έτσι με τα πόδια, σεισμό. 1000 άτομα μέσα στο μαγαζί και στην προβλήτα πάνω, πώς λέγεται. Στον εξώσιτο. Σωστά. Ξεχνώ τα ελληνικά, μη σε μέλη. Ναι, και μιλάμε, έγινε πολύ χαμός. Συνθήματα, τραγούδια από μόνοι τους, δηλαδή μας πήρε άλλα 20 λεπτά έξτρα για να φύγουμε από τη σκηνή. Δεν υπήρχε. Μπορώ να σου πω προσωπικά Παρίσι, ο άλλος μπορεί να σου πει κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εγώ το Παρίσι μου είναι τόσο πολύ καταπληκτικό.
σίγουρα. Σίγουρα. Δηλαδή να σου πω το. Είναι πέντε βασικά πράγματα στην Ελλάδα που δεν νομίζω να μπορείς να τα βιώσεις αλλού. Έτσι. Και οι παρέες και η κουλτούρα, το lifestyle, η νυχτερινή ζωή, αυτά δεν τα βρίσκεις έξω. Ένα από τα βασικά που μου λείπει είναι να παίζω με τον πατέρα μου, ας πούμε. Αυτό. Δηλαδή, παλιά, ας πούμε, μικρός, 15 με 23-24, το συχαινόμουν. Έλεγα, άντε, πάμε να βγάλουμε λεφτά. Δεν βαριέσαι. Και μετά άρχισα να το βλέπω αλλιώς και να το εκτιμώ. Δηλαδή, αυτές οι μέρες είναι μετρημένες. Δεν τις έχεις για πάντα. Κατάλαβες, μεγαλώνει και ο μπαμπάς, έτσι. Αυτό σίγουρα μου λείπει πάρα πολύ. Και η ελευθερία των ακουστικών των live. Σίγουρα. Θα βρω κάποιο τρόπο να κάνω έστω αυτό το μέρος του Ελσίνκι, αλλά θα είναι πολύ πιο περιορισμένο και ξέρεις, πιο limited edition. Και το συγκεκριμένο το live που αναφέρεσαι στο Ηράκλειο, στο κόμιξ, είναι. Θυμάμαι κάθε λεπτομέρεια από εκείνο το live. Ήτανε, αλήθεια ήταν μοναδικό. Δηλαδή η αντιμετώπιση που όλη αυτή που είχα στο live ήταν θα ρίσκε ήμουνα, ξέρεις, από αλλού. Και ο κόσμος ήταν πραγματικά αφοσιωμένος. Θυμάμαι τραγουδούσανε, δηλαδή έπαιζα κινητά, δεν υπήρχε. Με κινητό δεν ήταν κανείς. Όλοι ήταν εκεί. Απίστευτο live, απίστευτο. Όλα μαγειρεύει αυτός, όλα μαγειρεύει, δεν κάθεται στα βράδια του. Πήρε λάπτοπ και κάρτα ήχου και κιθάρα να ηχογραφεί πάνω, στο άλλο το σαλόνι που έχουμε πάνω και δουλεύει. Τώρα έχει λίγο σκάσει γιατί είχε να ετοιμάσει πάρα πολλά με την παραγωγή. Δηλαδή τα σκηνικά που θα δεις απόψε, ας πούμε, είναι κυρίως αυτός, έτσι. Και έφαγε ένα μικρό burnout στην ετοιμασία και αυτά, αλλά μαγειρεύει. Σίγουρα. Τώρα με καίες πολύ, με καίες πάρα πολύ. Εγώ σε ρωτάω γιατί το έχω σκεφτεί αυτό. Αλλά προσπαθώ. Ποιος διάολο, ρε. Wow. Θα βάζα του Σάμπατο να κάνω ένα μπι στην Black. Έτσι. Γιατί όχι. Ποιο θα μπορούσα να κάνω να δεις. Blade Runner. Λοιπόν, Σάββατον θα το κάνουν Blade Runner. Το φαντάζομαι ήδη, στην κάτω οκτάβα με τον άλλον. Blade Runner! Λοιπόν, και... Ποιος άλλος? Και βάλε να κάνω... Είμαι σε παρόμοια... Θα βάλω... Η Dynasty πρέπει να κάνω να μπει στην πλάκα. Η Dynasty είναι ωραία μπάντα. Ποιο, ποιο κομμάτι να σου βάλω. Πω, θέλει ένα high energy, σίγουρα να κάνουν. Θα διάλεγα είτε One Night in Tokyo, είτε το Cry Out for a Hero. Αυτό, πάρε αυτό. Ναι.